χάρη είτε μειώσουν ακόμα περισσότερο το προσωπικό των Δήμων, με απότερο στόχο να μην μπορούν πλέον οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις λειτουργίες που έχουν αναλάβει. Αυτό θα σημαίνει μετά, ας πούμε, ότι αφού δεν μπορείς εσύ να τα λειτουργήσεις, το πώς να απαγορεύεται να γίνονται προσλήψεις, ήδη προσλήψεις έχουμε να κάνουμε, τελευταίες προσλήψεις γίνανε το 2003. Άρα λοιπόν και είναι και επιστημονικό προσωπικό. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι οι Δήμοι πλέον οι οποίοι δεν θα έχουν προσωπικό και δεν μπορούν να κάνουν τις λειτουργίες τους, αυτοί οι οποίοι έχουν χρήματα παρκαρισμένα ατελείωτα, θέλουν να επενδύσουν και οι επενδύσεις τους θα γίνουν σε πράγματα που είναι βασικές ανάγκες του ανθρώπου, γιατί με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί δεν μπορούν να κάνουν αλλού επενδύσεις που να είναι επικεντρής. Θα δουν επομένως και θα πούνε ότι αναλαμβάνουμε εμείς να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές, άρα όλα γίνονται για το να κλείσουμε. Έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Χρήματα μέσα από αυτή τη λειτουργία. Έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Άλλωστε, τα περισσότερα από αυτά, μην πω όλα, τα αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Εγώ όμως θα σας θέσω το ερώτημα. Ένας δήμαρχος, ο οποίος ορκίστηκε πρόσφατα ότι θα υπηρετεί το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, δικαιούται να μην εφαρμόζει ένα νόμο που καλώς ή κακώς ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή? Εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι με νόμους βρίσκεται, έχουμε τη δυστυχία που έχουμε στην Ελλάδα. Με νόμους έχουν περικοπεί ο 13ος και 14ος μισθός. Με νόμους έχουμε τη μείωση των μισθών. Με νόμους έχουμε ενεργείο 60%. Με νόμους έχουμε 30% ενεργείο στην Πάτρα. Με νόμους έχουμε πεντάμινα. Με νόμους έχουμε τίμινα. Με νόμους δεν έχουμε ζωή σε αυτόν τον τόπο. Αυτοί οι νόμοι λοιπόν λέγονται αντιλαϊκοί νόμοι. Δεν είναι νόμοι οι οποίοι υπερασπίζονται τους εργαζόμενους και βοηθούν την ευτυχία. Εμείς και προεκλογικά αλλά και στην ορκομοσία μας και γενικότερα αυτό που ορκιστήκαμε, δηλώσαμε μάλλον, είναι ότι εμείς πιστεύουμε σαν μια πατρίδα και θα υπηρετήσουμε ποιους, θα υπηρετήσουμε τις ανάγκες του λαού μας. Εμείς δεν θέλουμε να απολύσουμε τον κόσμο και να προκαλέσουμε την πληγία. Αυτοί που υπηρετούν το κεφάλαιο, αυτοί οι οποίοι είναι τωρί αναμένοντα τα συμφέροντά τους και θέλουν να τα καλούν, αυτοί θα το κάνουν και το κάνουν. Εμείς όμως θα είμαστε αλλού. Εμείς αλλού έχουμε βάλει που είπαμε ότι θα είμαστε και θα είμαστε με αυτούς που θέλουν, που υδρώνουν, που χτίζουν την Ελλάδα και που καπιέρχονται και παρασυντούν πάντας και παίρνουν αυτά τα οποία αυτοί παράγουν. Άρα είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Δημαρχέ, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ναι, αυτή η κίνηση ακριβώς που κάνετε, που συμφωνώ μαζί σας με όσα λέτε, δεν φέρνει ταυτόχρονα όμως σε δύσκολη θέση τους υπαλλήλους σας στο Δήμο? Γιατί όμως φέρνει? Με το ότι δεν... Εννοεί η Πατρίτσια ότι μπορεί να τους απολύσει χωρίς αξιολόγηση. Πολύ νωρίτερα, πριν την αξιολόγηση. Είναι μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί παίρνουν αυτές τις αντιλαϊκές αποφάσεις έχουν μια καταπληκτική ικανότητα και έχουν μεγάλη δυνατότητα να κάνουν προπαγάνδα και να παίρνουν σύγχυση. Ναι. Πρώτον και κύριο, αξιολόγηση στο Δήμο και σε όλους τους Δήμους και στο δημόσιο τομέα γίνεται. Πώς γίνεται ένας διευθυντής, πώς γίνεται ένας τμηματάρχης, γίνεται μέσα από αξιολόγηση. Μόνο υπάρχουν κανόνες για αυτό και αυτοί τηρούνται και στο Δήμο Πατρέων. Τον επόμενο, αυτό το μήνα που έρχεται, θα γίνει η αξιολόγηση του προσωπικού μας και θα βγάλουμε τους διευθυντές μας, τους γενικούς διευθυντές, τους τμηματάρχες, με κριτήρια. Εκείνο το οποίο είναι για τα πλαστά ή μη πιστοποιητικά. Αυτά έχουν ελεγχθεί από το Δήμο μας. Είναι ψέματα τα οποία λένε, άλλα έχουν στο νου τους και τα προπαγανδίζουν όπως θέλουν. Το σύνολο των πιστοποιητικών, των γράφων που πιστοποιούν τα πτυχία, τα προσόντα, τα πολιτήρια και τα όποια προσόντα έχουν ελεγχθεί από τον έλεγχο που προέκυψε και έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα. Έχουν δύο που έκαναν, δεν είχαν, έφεραν ψεύτικα πιστοποιητικά, έχουν απολυθεί και δύο άλλοι βρίσκονται ότι δίνουν μικρότερης εμβέλειας στο αδίκημά τους, βρίσκονται σε πειθαρχική διαδικασία. Ως εκ τούτου είναι ψέμα και αυτό δεν γίνεται. Είναι άλλα τα οποία έχουν στον σατανικό του δημαρχέ. Το οποίο το πλασάρουν και δυστυχώς αυτό αναπαράγεται συνεχώς και δημιουργεί σύγχυση μέσα σε αυτή την κατάσταση. Είναι άλλοι οι στόχοι τους και οι στόχοι τους είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι να απολυθούν εργαζόμενοι, να φτάσει σε οριακό σημείο το προσωπικό του Δήμου, να μην μπορεί πλέον, γιατί όταν πέφτεις από ένα όριο και πάνω, δεν μπορείς να προσφέρεις υπηρεσίες. Διότι όταν λες
παράδειγμα, για να έχεις μια μπάντα που έχει ο Δήμος μας, το ελάχιστο προσωπικό του για να κάνει μια παρουσίαση είναι 12 άτομα. Αν για παράδειγμα μείνουν 9 και δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό, οι 9 τι λόγο ύπαρξης έχουν, αφού δεν μπορούν να κάνουν παρουσίαση του έργου τους, άρα στο τέλος αρχίζει και λες, κύριε, πέσετε το όριο, εσείς οι 9 και δεν μπορείς να προσλάβεις άλλους 3, άρα εσείς οι 9, γιατί να σας πλήρω να δεν παράγετε έργο. Αν δεν παράγω έργο, πολλοί θα μου πει, απολύεστε. Με αυτόν τον τρόπο, πηγαίνετε τόσο όλους τις άλλες διαδικασίες, ακόμα και για το δημοτολόγιο, για την εξαιρετική πράξη. Κύριε Δήμαρχε, οι απειλές ότι μπορεί να τεθείτε σε αργία αν δεν εφαρμόσετε τον νόμο, δεν σας φοβίζουν? Για μένα προσωπικά δεν με απασχολεί αυτό. Εμείς, όταν σκεφτούμε το εμπόδιο στα χέρια όλων αυτών που θέλουν να βατήσουν τα χέρια τους και να κυριαρχούν, όταν πας μέσα από το θύραμα, από το λιοντάρι να πάρεις το θύραμα, είναι γνώστο να προσπαθήσουν να σε καταβροχθήσουν. Για αυτό το οποίο λένε τώρα, αυτοί, αν για σκεφτείτε να γίνουν άλλα πράγματα, πολύ πιο σοβαρά που απειλούν τα χέρια των ολίγων, θα αρχίσουν το θακούνος μου, τι μόλις θα σούμε αυτά που γίνονται, τι δικτατορίες, πώς φτάνουν τα πράγματα και αρχίζουν και παίρνουν άλλοι νόμοι. Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί θα προσπαθήσουν να θωρακίσουν και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των ολίγων. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε σε άλλο μετέλεση. Εμείς το έχουμε πει ότι εμείς είμαστε με την πουλού, με τον προεδρό αυτόν που αγωνίζονται και προσπαθούν να ζήσουν αυτή τη ζωή και την προσωρινή παραμονή του σε αυτό το πλανήτη να την περάσουν αξιοπρεπώς. Δεν είμαστε με τους άλλους, άρα είμαστε σε άλλο δρόμο. Και φυσικά, εάν έχουν τη δύναμη, θα κάνουν τα πάντα και φυσικά θα προσπαθήσουν όλο το προστάσιο που έχουν να το επιβάλλουν και σε μένα και σε οποιοδήποτε θα θέλει αντίδραση. Αλλά αυτό είναι το θέμα προβληματισμού του πρόεδρου μας. Και πρέπει να κάνουμε εργαζόμενοι. Θα πρέπει να κάνουν τα σταυρωμένα χέρια, θα πρέπει να σηκωθούν, να οργανωθούν, να ξεπεράσουν προκαταλήψεις, να πούνε ότι είμαστε σε άλλο πράγμα. Τα πράγματα αλλάζουν, χειροτερεύουν, δεν υπάρχει μέλλον. Άρα πρέπει να οργανωθούμε τέτοια άλλο προσοχή στον πόλεμο που έχουμε μπροστά μας, όποιος νικήσει. Άρα. Αν νικήσουν αυτοί, θα έχουμε τις συνέπειες. Αν νικήσει ο λαός μας, θα σηκωθούν να φύγουν από το σβέρκο τους και θα πάνε στον καλό και θα κουμαντάρει πλέον ο λαός μας. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, είσαστε χυμαρόδη στο λόγο. Λοιπόν, εμείς όμως ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και άλλες φορές. Άλλωστε η Πάτρα είναι το κέντρο, θα έλεγα, για όλη την Πελοπόννησο, για όλη τη Δυτική Ελλάδα και πολλές φορές οι αποφάσεις παίρνονται στην Πάτρα και μετά έτσι μεταφέρονται σε όλη την περιφέρεια. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας, για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και να σας ευχηθούμε ξανά καλό έργο στο δύσκολο έργο, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μετά, κυρίες και κύριοι, την συνομιλία που είχαμε με τον νέο δήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, ο οποίος πραγματικά δείχνει μια, έτσι θα έλεγα, θαραλέα στάση με το να μην προχωράει στην αξιολόγηση των υπαλλήλων, μαζί και με άλλους δημάρχους, 10-12 δημάρχους σε όλη την επικράτεια. Είναι ένα θέμα βέβαια που είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς όμως να αλλάξουμε θέμα και να συζητήσουμε για επίσης ένα καυτό θέμα που αντιμετωπίζουμε στην Ηλία, τις ελλείψεις στα νοσοκομεία. Οι ελλείψεις είναι πολλές, είναι μεγάλες και σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Χθες έγινε μια σύσκεψη στο νοσοκομείο του Πύργου, συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τα δύο νοσοκομεία. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Πύργου, τον κύριο Ανδρέα Βγενόπουλο, για να συζητήσουμε μαζί του τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η έλλειψη προσωπικού αλλά και χρηματοδοτήσεων αποτελεί το μεγάλο αγκάθι στη λειτουργία των δύο μονάδων της Ηλίας, με αποτέλεσμα γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι να έχουν φτάσει ή και ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους στην προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Όπως ανέφερε στη διάρκεια της σύσκεψης ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Αμαλιάδας, Βασίλης Μιχαλόπουλος, τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας, καθώς εδώ και χρόνια δεν έχουν γίνει προσλήψεις στα νοσοκομεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία αλλά και την οριακή κατάσταση των ίδιων των υπαλλήλων. Μου λέτε για 2.500 προσλήψεις.
Από το 2004 ακούμε προσλήψεις. Κάθε χρόνο μαζεύει 6.500, 7.500, 6.500, 5.000. Εγώ εύχομαι αυτή τη φορά το 2.5 να είναι αληθινό. Όχι αληθινό, να γίνει πράξη, να μπει κόσμος στα νοσοκομεία. Να μπει κόσμος γιατί δεν μπορεί πια ο καθένας να ζει. Παράτηση λοιπόν. Και να τα πούν και κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούν αυτά που λέω ή τα λέει κάποιος άλλος, αλλά θέλουν να ακούν κάποια άλλα. Δείτε και αυτή τη μονάδα με κάποια ευαισθησία. Η πολιτική του έχω πρόβλημα και βεβαίως έχεις πρόβλημα και πεινάς. Και κοιτάς να χορτάσεις με το ρακλέτσι του γείτονα το ψυγείο, θα τελειώσει αυτό. Είναι η πολιτική αδιέξοδη. Θα αδειάσει το ψυγείο αυτό και μετά δεν θα μπορείς να διεκδικήσεις κάτι άλλο. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο δηλαδή, λέγοντας, γιατί ακούω κάθε μέρα αυτές τις κουβέντες από γιατρούς κυρίως του νοσοκομείου του Τρίπου, πάτε προσωπικά από την Ομαλιάδα, πάτε να εμφανιστεί, πάτε νοσηλεύτρια, πάτε τούτο, πάτε εκείνο. Αυτή η πολιτική είναι λάθος και αδιέξοδη. Ο κ. Αντωνακόπουλος στις δηλώσεις του τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε στις προοπτικές που υπάρχουν για στελέχωση του νοσοκομείου Πύργου με επιπλέον προσωπικό, τονίζοντας ότι απότερος στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών και από τα δύο νοσοκομεία της Ηλίας. Εμείς ήδη δρομολογούμε άμεσα την διεκδίκηση των μονίμων γιατρών του ΕΣΥ που έχουν κρυθεί γιατί είχαν παγώσει προσλήψεις, καθώς επίσης και τον ορισμό των εισηγητών για νέες θέσεις που υπάρχουν. Εδώ να πούμε ότι, όπως είπανε και οι χώρες των εργαζομένων και το ακούσατε, είχε απολυστεί πολύτιμος χρόνος όταν προχωρούσαν οι διορισμοί μόνιμων γιατρών ΕΣΥ για τούτο το νοσοκομείο του Πύργου. Τώρα, στο διατάφτα είπαμε λοιπόν άμεσα σε σχέση με τις μόνιμες θέσεις, σε σχέση με το επικουρικό ιατρικό προσωπικό, ήδη γίνεται μια προκήρυξη 10 θέσεων παραλλαδικά και έχουμε βάλει μια θέση παθολογίας για τον Πύργο. Γιατί είναι σε κατάσταση σώση η παθολογική κλινική. Στα πλαίσια της κινητικότητας του προσωπικού, μπορούμε να καλύψουμε με καρδιολόγο από την Πάτρα κάποιες εφημερίδες για να είναι όλο το μήνα εφημερεύουσα καρδιολογική κλινική, τον Οκτώβριο δηλαδή. Έχουμε το πρόγραμμα Voucher, ένα πρόγραμμα για την ανεργία που δίνει όλες τις ειδικότητες των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, δίνει δυνατότητα σε άνεργους να εργαστούν στις δομές της υγείας και σε άλλες δημόσιες δομές. Και εδώ θα ζητήσουμε αρκετό προσωπικό και για τον Πύργο και για την Αμαλιάδα, αυτά που λέω ισχύουν και για τα δύο, έτσι, νοσοκομεία. Μάλιστα. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ακούσαμε επίσης τον αναπληρωτή διοικητή της έκτης ΥΠΕ, τον κύριο Αντωνακόπουλο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Πύργου, τον κύριο Ανδρέα Βιενόπουλο. Κύριε Βιενόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βιενόπουλε. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Ήθελα να ρωτήσω, εχθές έγινε αυτή η σύσκεψη στο νοσοκομείο του Πύργου. Εκεί ανταλλάγησαν διάφορες. Κύριε Βιενόπουλε, συγγνώμη, λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σας ακούω, είμαι σε κίνηση. Μάλιστα. Δεν ακούω καλά. Τώρα με ακούτε. Προσπαθώ. Πέστε μου. Έγινε χθες η σύσκεψη στο νοσοκομείο του Πύργου. Ναι. Όπου υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων για το πώς θα συντονιστούν καλύτερα τα δύο νοσοκομεία του Πύργου και της Αμαλιάδας, προκειμένου να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες μας. Βεβαίως υπήρξαν οι ενστάσεις και οι διαμαρτυρίες από τους εργαζόμενους ότι δεν μπορεί να μεταφέρονται εργαζόμενοι από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και η πολιτική του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να γίνουν νέες προσλήψεις. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Εμείς οι εργαζόμενοι πιστεύω ότι είμαστε κάθετοι σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Ήδη το νοσοκομείο του Πύργου πάσχει από μεγάλη έλλειψη και διοικητικού και νοσηλευτικού, παραϊατρικού, βοηθητικού προσωπικού. Δεν θα μιλήσω για τους γιατρούς που είναι λίγο φαϊνότερων, ότι απουσιάζουν παντελώς και από τη στιγμή που πάει κάποιος στα επίγοντα θα δει να υπάρχει μόνο ένας γιατρός για να εξυπηρετήσει πλήθος κόσμου. Νομίζω ότι είναι φεδρό κάθε φορά να βγαίνουμε στα ΜΜΕ για να μιλήσουμε για το αυτονόητο, για την υποστηλέχωση και υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων σε όλη την Δημοκρατία ουσιαστικά. Μάλιστα. Υπήρξε και μία, θα έλεγα, κουβέντα και την έθεσε στο τραπέζι στη συζήτηση ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αμαλιάδας, ότι το νοσοκομείο Αμαλιάδας δεν μπορεί να
δίνει συνέχεια προσωπικό είτε γιατρούς στο νοσοκομείο του Πύργου. Διότι κάποια στιγμή θα αδειάσει τελείως από προσωπικό. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι και τα δύο νοσοκομεία είναι δύο σκληρονούντα δοχεία. Νομίζω ότι καλό είναι το ένα νοσοκομείο να βοηθάει το άλλο. Τώρα, φαντάζομαι ότι και στο νοσοκομείο Σαμαλιάδας υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, όπως και στο δικό μας. Και στην κυβέρνηση, τουλάχιστον πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή να συνεργαστούμε. Ναι. Κόπηκε η γραμμή. Κύριε Γιαννόπουλε, κάποιο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε. Ο κύριος Γιαννόπουλος είπε ότι είναι σε κίνηση, ίσως να είναι σε κάποιο σημείο που δεν πιάνει το κινητό του τηλέφωνο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον ξαναβγάλουμε στον αέρα, να περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αν μπορέσουμε να τον βρούμε, να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Που θέλει να τον γνωρίζουν, για κάθε επιχείρηση που θέλει να προκληθεί, υπάρχει μια εταιρεία που μπορεί να τον συμβουλεύσει σωστά. Multi Productions. Διαφημιστικές υπηρεσίες που προωθούν τα προϊόντα σας. Λύσεις που σας προβάλλουν αποτελεσματικά. Έξυπνα διαφημιστικά δώρα για όλες τις επιχειρήσεις. Ψηφιακές εκτυπώσεις όλων των τύπων. Σχεδιασμός εντύπων. Δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ. Βιντεοσκοπήσεις. Κάλυψη εγγενείων και εκδηλώσεων. Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας. Για να έχετε νέο αέρα στην επιχείρησή σας. Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας και εμπιστευτείτε την εταιρεία μας. Multi Production. Παπαφλέσσα και Θεμιστοκλέους 13. Πύργος. Τηλέφωνο 2621 030 087. Τον σεβασμό μαθητών και γονιών, τη μεθοδικότητα, το συστηματικό και έξυπνο διάβασμα, την αποτελεσματικότητα. Με εκπαιδευτική ομάδα από καταξιωμένους και έμπειρους καθηγητές που ξέρουν να εμπνέουν τους μαθητές τους και να ενισχύουν τη θέλησή τους για επιτυχία. Με ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα που καλλιεργούν την άμυλα και την συνεργασία των μαθητών. Κάθε χρόνο μας οδηγούν στην κορυφή της επιτυχίας. Άνοδος, πρότυπο φροντιστηριακό κέντρο. Διεύθυνση σπουδών, Ηλιόπουλος Γιώργος, Κουτρουμάνος Γιάννης, Λίμουρας Αλέξανδρος. Συλλαϊδοπούλου 9 στον Πύργο. Άνοδος, σιγουριά για την επιτυχία. Χημείο Ινολογικό Εργαστήριο Μιχάλης Αντωνόπουλος, πρώην Καρακίτσου. Για καλό κρασί, έλα να πάρεις το πρώτο φάρμακο πριν βρυχήσεις. Μεταφερθήκαμε σε μια διεύθυνση. Δημάρχου Τάση Καζάζη 13 και Τζαβέλα, πρώην Αχιλλέος, τρεις γωνίες από τον ΟΤΕ στον Πύργο. Επίσης, αναλαμβάνουμε μελέτες, επιδοτήσεις, νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης και προσεχώς λογιστικές υπηρεσίες προς αγρότες. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2621 022883 και κινητό 6944-580-260. Για κάθε πρόσωψη, το κατάλληλο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit. Η οικονομική και αξιόπιστη εξωτερική μόνωση Baumit, εδώ και 30 χρόνια, καλύπτει τις ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας όλων των κτηρίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οικοδομικές διατάξεις. Η θερμομόνωση Baumit προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα για περισσότερη θαλπορή και άνεση όλο τον χρόνο. Η εξωτερική θερμομόνωση Baumit με τις κατάλληλες συνθέσεις επιχειρησμάτων διαμορφώνει την πρόσωψη, ομορφαίνει το σπίτι σας και αυξάνει την αξία του. Κέντρο Μόνωσης Ηλίας, Πύργος Άγιος Γεώργιος. Τηλέφωνα 31832 και 31319.
Βιβλιοπωλείο Ιδρώγειος. Ώρα για περιπλάνηση στον μαγικό κόσμο της γνώσης μέσα από το πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο. Βιβλιοπωλείο Ιδρώγειος. Πάντα κοντά στον μαθητή με μια ανεξάρτητη ποικιλία σχολικών. Επιλέξτε τώρα σχολικές τσάντες από τις κορυφαίες εταιρείες και μια μεγάλη ποικιλία σε κασετίνες, τετράδια, μαρκαδόρους και βολιές. Βιβλιοπωλείο Ιδρώγειος. Ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων και μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά βοηθήματα όλων των τάξεων και όλων των εκδοτικών οίκων. Βιβλιοπωλείο Ιδρώγειος. Τρεις όροφοι με σχολικά για να επιλέξετε το καλύτερο. Ερμηνεία, ένα διάφορο στο κέντρο της Αμανιάδας. Είμαστε ψηλά και θέλουμε να πάμε ακόμη ψηλότερα. Εκπαιδευτήριο Αγγλικών Αμαλίας Κατελάνου. Τα 86 αναγνωρισμένα πτυχία και τα 29 πτυχία προφήσενση το σχολικό έτος 2013-2014 δεν είναι θαύμα. Είναι το αποτέλεσμα της ποιοτικής διδασκαλίας, της συνέπειας, της υπευθυνότητας, της πολυετούς εμπειρίας και της σωστής καθοδήγησης των μαθητών μας. Εκπαιδευτήριο Αγγλικών Αμαλίας Κατελάνου. Το νέο μας ψηφιακό σχολείο πρωτοπορεί και στην ηλεκτρονική τεχνολογία, ανταποκρινόμενο στην τεχνολογική εξέλιξη της σύγχρονης εποχής. Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε πανεπιστήμια της Αγγλίας. Αριστούχοι μαθητές μας επιλέγονται να τα παρακολουθήσουν δωρεάν. Για τη νέα σχολική χρονιά, ειδικά τμήματα για παιδιά 5, 6 και 7 ετών, μόνο με 50 ευρώ το χρόνο. Εκπαιδευτήριο Αγγλικών Αμαλίας Κατελάνου, στον Πύργο Βυζανίου 11. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή από τις διαφημίσεις μας. Συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα μας. Με την παρουσία Ελλήνων και μεταναστών εργαζόμενων από την περιοχή της Αμαλιάδας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ημερίδα όσον αφορά από το εργατικό κέντρο της Αμαλιάδας με θέμα μετανάστες, καθήκοντα και υποχρεώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από εργατικά κέντρα της Πελοποννήσου, καθώς και Ζακύνθου και Δυτικής Ελλάδος, και την εισήγηση και την κεντρική εισήγηση στην ημερίδα την είχε η πρόεδρος του εργατικού κέντρου, κυρία Νατάσα Παναγιωτάρα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο και στη συνέχεια θα είναι καλεσμένη εδώ μαζί μας η πρόεδρος του εργατικού κέντρου, κυρία Νατάσα Παναγιωτάρα. Όχρηση του προβλήματος της εκμετάλλευσης των μεταναστών παρατηρείται το τελευταίο διάστημα με δεδομένη την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, Βόρεια και Κεντρική Αφρική. Αυτό τονίστηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργανώθηκε στο εργατικό κέντρο της Αμαλιάδας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργατικών κέντρων της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των νησιών Ζακύνθου και Κεφαλονίας, καθώς και τα σωματεία της δύναμής τους. Την πρώτη εισήγηση της ημερίδας με θέμα μετανάστες, καθήκοντα και υποχρεώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, Γενική Θεώρηση, έκανε η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, Νατάσα Παναγιωτάρα. Εδώ είναι η φωτογραφία, αν θυμίζεις. Η πραγματική μας απορία είναι αυτή που γράφεται από κάτω. Ποιος είναι ο όμορφος της συνάντησης. Το καπιταλιστικό σύστημα δεν χτυπά μόνο τους Έλληνες και καθόλου. Χτυπά και τους εμάς φυσικά και πολύ περισσότερο. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΙΣΤΑ, σε ένα χρόνο, δηλαδή 2011-2012, οι μετανάστες μειώθηκαν κατά 120.000. Εννοώ φυσικά ότι ο επόμενος νόμος του μετανάστες. Από 115.860 που ήταν το 2011, εκτιμώνεται ότι είναι 65.825. Οι μετανάστες που εμφανίζονταν στο Ελληνικό Ιστορικό το 2009 ήταν 232.470 άτομα και το 2013 ήταν 159.686. Στη συνέχεια, το μέλος της Γραμματείας της Δημοκρατικής Εισπύρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αντώνης Αντανασιώτης, ανέπτυξε το θέμα, το νομικό πλαίσιο για τους μετανάστες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον απόϊχο της δικαστικής απόφασης για τα γεγονότα της Μανολάδας. Η πρώτη βασική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ο νέος κώδικας δεν αφορά τους δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς καρδιά, τους λεγόμενους λαθρομετανάστες, πολλοί από αυτούς για πολλά χρόνια και στους οποίους δεν επιτρέπεται να μείνουν και να εργαστούν νόμιμα, αλλά ούτε και να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας του κανονισμού του Δουβλίνου και της συνθήκης Σέγγεν.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι από το 2005 και μέχρι το 2007 δεν έχει υπάρξει καμία άλλη διαδικασία μαζικής νομιμοποίησης. Δηλαδή όσοι πήγαν χωρίς χαρτιά μετά το 2004 δεν έχουν σήμερα δυνατότητα να νομιμοποιηθούν παρά μόνο κάποιες λίγες οριακές περιπτώσεις που αφορούν μονοητής ή διετής άδειας παραμονής για εξαιρετικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδα, την κυρία Νατάσα Παναγιωτάρα. Κυρία Παναγιωτάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Κάβρο, κύριε Γυρόπουλε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα μπορούσα να σε λέω και Νατάσα, γιατί γνωριζόμαστε πολλά και χρόνια. Και χαιρόμουν ιδιαίτερα. Λοιπόν, αλλά για τους τύπους, ας κρατήσουμε τους τύπους στην πρώτη αυτή εκπομπή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είχε μεγάλη συμμετοχή, αυτό παρατήρησα η μερίδα που διοργανώσατε την Κυριακή. Συμμετοχή και από μετανάστες και θα έλεγα ότι το, πέρα από το γεγονός ότι το θέμα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θεωρώ ότι η συμμετοχή των μεταναστών έχει να κάνει και με τα τελευταία γεγονότα που βιώσαμε στην περιοχή της Μανολάδας. Κάνω λάθος ή έτσι είναι? Η αλήθεια είναι, κυρία Αργυρόπουλη, ότι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από συναδέλφους άλλων εργατικών κέντρων, όπως Καλαμάτας, όπως Ακίνθο, όπως Κεφαλινίας, όπως Πάτρας. Δυστυχώς δεν είχε από άλλους συνδικαλιστικούς χώρους όπως είναι η ΑΔΔΗ, δεν μπόρεσε να έρθει ούτε ο εκπρόσωπος της ΕΙΜΕ, ούτε ο εκπρόσωπος των δημοσίων υπαλλήλων στην Ομαρχία. Είμαι βέβαια ότι υπήρχαν προσωπικοί λόγοι που τα κατάφεραν να έρθουν, είχαν προσκληθεί, θέλω να ξέρετε. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα θέμα που θα μπορούσε και έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή μεταναστών. Όμως η πραγματικότητά μας λέει... Είδα όμως ότι η αίθουσα ήταν γεμάτη από μετανάστες. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είχε μετανάστες, αλλά οφείλαμε να έχουμε πολύ περισσότερους. Δυστυχώς όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ακόμη και για τους ίδιους. Φοβούνται. Φοβούνται για τη ζωή τους, έχουν τεράστιους δισταγμούς, ακόμα δεν έχουν αποκτήσει εμπιστοσύνη. Μαζί μας, με όλους. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Βέβαια. Για φανταστείτε να είστε σε ένα ξένο τόπο όπου σας κυνηγάνε και έχουν υποστεί τον κρόν. Εάν και εφόσον μιλάμε για τη Μανολάδα, που κατά την προσωπική μου άποψη όλη η Ελλάδα νέα Μανολάδα βέβαια, αλλά ας μιλήσουμε για τα πολύ κοντινά μας, για σκεφτείτε τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και τι περνάνε ακόμα. Δηλαδή, μέσα στην ημερίδα είδατε έναν μετανάστη, ο οποίος φορούσε καπελάκι. Είναι το παιδί που στις φωτογραφίες των γεγονότων είχε ένα σπασμένο πόδι. Ένα γύψο στο πόδι του. Είναι το παιδί που δεν πλήθηκε ποτέ ως μάρτυρα σε αυτή τη δίκη κακοδικία που έγινε στην Πάτρα. Δηλαδή, τα πράγματα έχουν πραγματικά ξεφύγει. Κυρία Παναγιωτάρα, ποια είναι τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του εργατικού κινήματος που έχετε αναλάβει? Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει καθήκοντα και υποχρεώσεις. Η μέχρι τώρα εμπειρία του εργατικού κινήματος. Και επιτρέψτε μου για να τα λέω πιο όμορφα, επειδή είμαστε στην τηλεόραση, να μπορώ και να τα διαβάσω και να μπορώ και τα γυαλιά μου. Έτσι. Λοιπόν, έχει προκύψει καταρχάς, έχουν διαμορφωθεί θέσεις μετά και τα πρόσφατα γεγονότα στη Μανολάδα, που βέβαια πάντα εμπλουτίζονται, γιατί η καθημερινότητα μας βοηθάει να προχωράμε. Παλεύουμε, παλεύει το συνδικαλιστικό κίνημα, παλεύει το ταξικό εργατικό κίνημα, για να είμαι πιο σαφής, γιατί εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και είμαι σίγουρη ότι ο κ. Αργυρόπουλος μετά θα με ρωτήσει γι' αυτά. Να δοθούν άδειες παραμονής στους μετανάστες εργάτες γης που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση εργοδοτικής τρομοκρατίας και αυθαιρεσίας απέναντι στους μετανάστες εργάτες, να δίνεται ως άμεσο μέτρο η ειδική άδεια παραμονής που προβλέπεται στο άρθρο 44 του 3907 του 2011. Mm-hmm. Να γίνεται τα αυτονόητα πια. Καθημερινή καταβολή του μεροκάματου, ανάλογα με τις ώρες εργασίας που να μην υπερβαίνουν το 8ωρο. Έτσι. Αυτά πιστεύω ότι είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον όλοι οι εργαζόμενοι. Χαίρομαι που φτάνετε και εσείς σε αυτό το συμπέρασμα, ότι όλη η Ελλάδα νέα Μανολάδα. Γι' αυτό και τονίζουμε και λέμε ότι πρώτη στο καθήκον και υποχρέωση όλων μας είναι να εντάξουμε τους μετανάστες στο εργατικό μας δυναμικό, σε μεικτά σωματεία. Γιατί ακούω διάφορους, από διάφορες κινήσεις που λένε να κάνουν σωματείο μόνοι τους οι εργάτες στη Μανολάδα και διάφορα τέτοια παιδιά, φοβούνται. Και δεν υπάρχουν και μπροστάριδες να μπουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις κάτσει μπροστά από το όπλο. Γιατί για σκεφτείτε τι συνέβη τώρα, να το αναγάγουμε λιγάκι. Και τι έγινε με αυτή την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου πατρών που ουσιαστικά αθώωσε τους εργοδότες. Τι είπε, δημιούργησε ένα δεδικασμένο
Μια νομοποιητική πλατφόρμα δηλαδή για περαιτέρω δίκες. Δηλαδή αυτό σε απλά ελληνικά και στην καθημερινή μας λέει ότι αν αύριο το πρωί οποιοδήποτε Έλληνας εργαζόμενος ή μετανάστης πάει να απαιτήσει τα χρήματά του και ο εργοδότης το έχει ξυπνήσει το πρωί στραβά, έχει το δικαίωμα να σκώσει όπλο. Και με έναν καλό μεγάλο δικηγόρο έχει και το δεδικασμένο για να το αναθώσει. Αυτό λέει. Εκεί φτάσαμε. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, κυρία Καύρα, η λεκτική βία και η ψυχολογική βία που έχουν υποστεί όλοι οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια, πολύ δε μάλλον μετά την υποτιθέμενη έναρξη της κρίσης το 9 και πολύ πιο πριν, μπορώ να σας πω εγώ, από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά ας το πάρουμε αφετηριακά από τότε. Για σκεφτείτε ότι εμπλουτίζεται και νόμιμα με τη σωματική βία πλέον. Από το οποίο έχουμε γενική κατακραυγή σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της Πάτρας και από παγκόσμια κατακραυγή, από Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν αυτό έχετε ακούσει, για την απόφαση των εργαζομένων μεταναστών στην Μανολάδα. Έχουμε γενική κατακραυγή ότι αθωώθηκαν οι εργοδότες. Να σας πω την αλήθεια μου, πόσος με ενδιαφέρει τι λένε οι ξένοι. Γι' αυτό δεν με νοιάζει πόσο θα επηρεάσει τον τουρισμό μας, γιατί ούτε έβλεπα ούτε βλέπω το μετανάστε ως κάτι γραφικό. Ως ας πούμε τις αραπίνες του Τσιτσάνι ή τον Αράβι του Ζαβέτα. Παιδιά, να καταλάβουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι είμαστε μετανάστες. Και στον τόπο μας, πόσοι έχουν μεταναστεύσει από την Αθήνα εδώ ή εδώ προς την Αθήνα ή από εδώ προς την Αυστραλία, τα δικά μας τα παιδιά δεν είναι. Δυστυχώς, το κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα στο εξωτερικό έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Είναι γεγονός αυτό. Και το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι φεύγουν οι νέοι επιστήμονες. Γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά εδώ, όπως φυσικά δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον εδώ και δεν υπάρχουν δουλειές και για τους νέους ανθρώπους σε αυτή εδώ τη χώρα. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό και το ξανατονίζω. Πιστεύω ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να πάρει θέση και σε αυτά τα ζητήματα. Μα το συνδικαλιστικό κίνημα, αν αναφέρεστε στο συνδικαλιστικό, στη συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΒΕΔΗ, θα σας πω ότι είναι παγκοίνως γνωστό ότι πρόκειται περί διεφερμένων ηγεσιών. Το αποδεικνύουν καθημερινότατα. Το αποδεικνύουν με μαθηματική ακρίβεια όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε δει να παλέψουν για τον εργαζόμενο? Ίση ονός άριστος αμήνας δε περιπάτης είναι σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό εγώ μίλησα για ταξικό εργατικό κίνημα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ουσιαστικό και απολύτως αναγκαίο πλέον να ξυπνήσουμε όλοι. Να πετάξουμε από πάνω μας το ρατσισμό και την ξενοφοβία και την αμάθεια. Πολλό δε μάλλον το συνδικαλιστικό κίνημα. Και να παλέψουμε όλοι μαζί, εντάσσοντας και τους μετανάστες στο δυναμικό μας, για όλα αυτά που μας έχουν στερήσει. Είπατε κάτι προηγουμένως, κυρία Παναγιωτάρα, το περάσαμε έτσι λίγο στην ροή της συζήτησης χωρίς να το διερευνήσουμε. Είπατε ότι να ενταχθούν στο συνδικαλιστικό κίνημα και οι μετανάστες. Όταν δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, όταν δεν έχουν τις υποχρεώσεις που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι απέναντι στο κράτος. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί δηλαδή διαδικαστικά να ενταχθούν στο συνδικαλιστικό κίνημα οι μετανάστες. Τους λεγόμενους παράνομους εντός εισαγωγικών μετανάστες αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν μετανάστες, γιατί υπάρχουν μετανάστες στη χώρα μας που φορολογούνται όπως και εμείς, που πληρώνουν όπως και εμείς και που διαβιώνουν δίπλα μας. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να είναι σε έναν συνδικαλιστικό φορέα. Όλοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο συνδικάτο τους. Υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα να τους δώσουμε ταυτότητα μέλους του όποιου συνδικάτου ή του όποιου σωματείου. Δεν χρησιμοποιείται πια ούτε για τους Έλληνες, αλλά υφίσταται, δεν έχει καταργηθεί. Παρ' όλα αυτά. Είναι δηλαδή στη δική τους τη διακριτική ευχαίρεια. Αν δεν είναι στη δική τους διακριτική ευχαίρεια, εμείς πρέπει να κάνουμε πιο πολλά βήματα προς τα εκεί. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ένας ο οποίος έχει έρθει με ένα σαπιοκάραβο που του πετάξανε τα χαρτιά στη διαδρομή και τον πετάξανε και σε μια παραλία εδώ πέρα εις γνώσιν όλων των κεφαλιών του τόπου μας. Με μαθηματική ακρίβεια τους οδηγούν όλους εκεί. Το Αιγαίο είναι γεμάτο πνιγμένα μωρά, γεμάτο πνιγμένους γέφυρες και κάθε μέρα. Και κάθε μέρα συμβαίνει το ίδιο. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε πια είναι ότι προφανώς
η κυβέρνηση που υπάρχει δεν πρόκειται ποτέ να βοηθήσει σε καμία κατεύθυνση, αλλά εμείς οι εργαζόμενοι, εμείς που πεινάμε, που υποφέρουμε όπως και αυτοί, πρέπει να είμαστε χέρι-χέρι. Να ελπίζουμε κάποιες καλύτερες λύσεις ή δράσεις για το μεταναστευτικό θέμα τώρα που ο κύριος Αβραμόπουλος αναλαμβάνει επίτροπος αρμόδιος για θέματα για το θέμα του μεταναστευτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε. Το ανέκδοτο. Σας απαντώ αυτό που εννοώ. Ότι προφανώς και δεν ελπίζω ότι η συγκεκριμένη πολιτική με ήττα και πολιτική με όμικρον γιώτα είναι σε θέση να δώσουν λύση, οποιαδήποτε λύση, παρά μόνο χειρότερη για τον εργάτη, για τον μετανάστη εργάτη και για όλους μας. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τη. Μα δεν χρειάζεται να σχολιάσω, το λέω με τα λόγω γνώσεως. Ο κάθε Έλληνας όταν αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης, ίσως για τη χώρα να είναι να κάνει δύο-τρία πράγματα. Βέβαια, επιτρέψτε μου, πραγματικά επιτρέψτε μου, να τους θεωρώ απέναντί μου και έχει δίπλα μου. Μάλιστα. Θεωρώ ότι λειτουργούν εχθρικά στη χώρα μου. Εχθρικά στο λαό μου, εχθρικά στον εργάτη. Για μένα είναι απριόρι απέναντι όλοι αυτοί. Μάλιστα. Κάποιες άλλες πρωτοβουλίες ή δράσεις που θα αναλάβετε ως εργατικό κέντρο. Το εργατικό κέντρο Αμαλιάδας κάνει ένα σχεδιασμό τον οποίο θα έχει τελειοποιήσει τις επόμενες δύο εβδομάδες για το επόμενο εξάμηνο, όπου δεν είμαι ακόμα σε θέση να σας πω ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάποια ονόματα που θέλουμε να συνεργαστούν μαζί μας για να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα, όμως ένα από αυτά θα είναι ενισχυτική διδασκαλία δωρεάν για παιδιά των εργαζομένων και ανέργων της πόλης μας, 2 με 3 φορές τη εβδομάδα. Θα είναι από νηπιαγωγούς, μάλλον συντεξούχες νηπιαγωγούς, που θα έρχονται 1 με 2 φορές τη εβδομάδα να προσφέρουν στα παιδάκια της πόλης δημιουργική απασχόληση. Και άλλα ακόμα που σκεφτόμαστε και είναι στα σκαλιά. Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να κάνω και μία προσωπική ερώτηση. Παρακαλώ. Είστε πολιτικών, ήσασταν υποψήφια ευρωβουλευτής στις προηγούμενες ευρωεκλογές με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σκέφτεστε την εμπλοκή σας και στις προσεχείς εθνικές εκλογές, οι οποίες όπως έτσι τα μηνύματα που λαμβάνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι πλησιάζουν. Κύριε Αργυρόπουλε, θα σας απαντήσω ευθέως. Έχω τάξει τον εαυτό μου, όπως οφείλουμε να κάνουμε όλοι, σε αυτό το κομμάτι που λέγεται συνδικαλισμός. Ανήκω σε ένα χώρο, στον οποίο επίσης έχω τάξει τον εαυτό μου, γιατί έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Εάν λοιπόν με χρειαστούν οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μετερίζει, θα είμαι εκεί. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς και ακριβείς στην απάντησή σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να σε ευχαριστήσουμε μάλλον που μας έκανες έτσι την τιμή να είσαι από τις πρώτες μας εκπομπές μαζί μας. Να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία που δεν το έκανα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα θέματα, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να προβάλλονται οι διεκδικήσεις, οι αγώνες των εργαζομένων. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, εμείς να αλλάξουμε θέμα και να μεταφερθούμε στην Πάτρα, όπου έχουμε μαζί μας την συνάδελφο, την κυρία Μαρία Παπαγιανακοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τον παλμό από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και το τι συμβαίνει σήμερα. Μαρία, να σε καλησπέρισω. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Νωρίτερα είχαμε τον Δήμαρχο της Πάτρας τηλεφωνικά μαζί μας, τον κύριο Πελετίδη. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία γύρω από την απόφασή του, την ηλυμένη απόφαση όπως μας είπε, να μην εφαρμόσει τον νόμο που αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Όμως πέρα από αυτό είχαμε και σήμερα και μια κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της Πάτρας, μια κατάληψη αν δεν κάνω λάθος του Δημαρχείου. Στο πλαίσιο της σημερινής πανελλαδικής κινητοποίησης που είχε προκηρύξει η ΠΟΕΟΤΑ, που είχε την μορφή των καταλήψεων στα δημαρχεία όλη τη χώρα, συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι δημοτικοί υπάλληλοι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Στις 10 το πρωί λοιπόν συγκεντρώθηκαν επί της οδού με ζώνους έξω από το δημαρχιακό μέγαρο. Βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από την κινητοποίηση αυτή.
Συνέχισε, Μαρία, συνέχισε. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν και στο Zoom εδώ στι 10 το πρωί, όπω σα είπα, έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο τη Πάτρα, αντιδρώντα στο μέτρο τη αξιολόγηση παρά το γεγονό, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ο Δήμαρχος της Πάτρας, όπως σας είπε και νωρίτερα, ο κ. Πελετίδης, είναι ο ένας από τους 5 δημάρχους από την ελληνική επικράτεια που έχει σώσει ανάθημα, αρνείται να δώσει τα στοιχεία και τους φακέλους για να προχωρήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης με το αιτιολογικό ότι η αξιολόγηση σημαίνει απολύσεις. Οι εργαζόμενοι, συγγνώμη, συγκεντρώθηκαν, έγιναν σχετικές ομιλίες και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Ωστόσο, Γιάννη και Πατρίτσια, πρέπει να σας πω ότι είχαμε και μία, ανοίγει μάλλον και ένα μέτωπο νέο ο κύριος Πελετίδης όσον αφορά τον συνάδελφό του στη Θεσσαλονίκη, τον Γιάννη τον Κουτάρη, καθώς σήμερα ο κύριος Πελετίδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, στον Sky, και αναπτύσσοντας το σκεπτικό της άρνησής του να δώσει τα στοιχεία προς αξιολόγηση, είπε ότι ο Μπουτάρης υπερασπίζεται αυτούς που θέλουν να κάνουν business, αυτή είναι η δουλειά του, και μεταξύ άλλων ανέφερε ο κύριος Πελετίδης ότι δεν θέλουμε να πουληθούν οι εργαζόμενοι με χίλια τερτίφια, θέλουν να διαλύσουν τις υπηρεσίες του Δήμου, κάτι που ανέφερε και εσείς νωρίτερα, και επισήμανε βεβαίως ότι η δύναμη των δημοτικών υπαλλήλων στην Πάτρα έχει περιοριστεί κατά 400 άτομα από το 2012. Ναι, μας τα είπε και εμάς αυτά, για την μείωση των υπαλλήλων και για το ότι αυτός είναι ο ένας λόγος που δεν προχωρά στην αξιολόγηση. Να δούμε ποια άλλα θέματα... Ναι. Και στη σημερινή κινητοποίηση ο κύριος Πελετίδης ήταν παρόν, Γιάννη και Πατρίτσια. Μάλιστα. Το είδαμε και στις φωτογραφίες που μας έστειλες. Τι άλλα θέματα έχουμε από την Πάτρα? Λοιπόν, έχουμε την τοποθέτηση πάλι της Δημοτικής Αρχής στο θέμα που αφορά το κυκλοφοριακό, καθώς είναι ένα μείζον ζήτημα που καλείται να δώσει λύση, καθώς ταραμίζει το κέντρο κυρίως της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Τις προηγούμενες μέρες είχε αναπτυχθεί έντονη η φημολογία και είχε βγει στο φως της δημοσιότητας ότι η Δημοτική Αρχή του Κώστα Πελετίδη προσανατολίζεται στην επαναφορά του μέτρου της τοποθέτησης κορινών σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Πάτρας. Σήμερα λοιπόν με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση και οι όποιες παρεμβάσεις και λύσεις, επεμβάσεις για το κυκλοφοριακό θα τεθούν προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς θα υπάρχει και ολοκληρωμένη εικόνα και εισήγηση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Μαρία? Επίσης, έχουμε ένα θέμα που απασχολεί ένα έργο, ένα μεγάλο έργο που μάλλον θυμίζει το γεφύλι της Άτρας και ο λόγος είναι για την μήνυ περιβαλλοντική της Πάτρας, η οποία ήδη έχει καθυστερήσει να ολοκληρωθεί. Και ο λόγος γίνεται για ένα αρχαιολογικό έβριμα που εντοπίστηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα στο εργοτάξιο στην περιοχή Τα Μπάχανα. Ο λόγος είναι για έναν αγωγό, αρχαίο αγωγό από το 1890. Και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι μάλλον θα προκαλέσει καθυστερήσεις και πονοκέφαλο αυτό το αρχαιολογικό έβριμα στην ολοκλήρωση της εργολαβίας, καθώς θα πρέπει πια να επέμβει η αρχαιολογική υπηρεσία να εξετάσει αυτό το έβριμα και αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, σημαίνει παράταση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Είναι σύγχυθες φαινόμενο να υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα σε μεγάλα έργα. Στην Ελλάδα σε πολλά έργα. Πραγματικά όλη η Ελλάδα είναι σπαρμένη με αρχαία ευρήματα. Μαρία, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο? Μέχρι αυτή τη στιγμή κυλούν ομαλά τα πράγματα στην Πάτρα. Και εύχομαι να κυλήσουν ομαλά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και να σου δώσουμε το δικαίωμα να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Και από την Πάτρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στα δικά μας, όχι μάλλον στα δικά μας, θα έλεγα, με ένα θέμα που έχει ευρύτερο ενδιαφέρον και αφορά την διαφημιστική καμπάνια που έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία Κυνηγών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.
έχει φτιάξει, δημιούργησε κάποια σποτάκια που πραγματικά θέλουν να ευαισθητοποιήσουν τόσο τους κυνηγούς όσο και συνολικότερα τους πολίτες όταν αυτοί βρίσκονται στο δάσος ή όταν βρίσκονται σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Να δούμε το σχετικό βίντεο, το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Η Κρήτη και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συνεργάζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα όρια ευθύνης της είναι ολόκληρη η Πελοπόννησος και τα νησιά Ζάκυνθος και Βαλαιμιά και Ιθάκη. Περιλαμβάνει 48 κυνηγετικούς συλλόγους, οι οποίοι απαρτίζονται από 44.000 περίπου μέλη κυνηγούς. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει την προστασία και διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, προστασία και διατήρηση της σειραματοπανίδας. Πρόσφατα, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου κυκλοφόρησε μια σειρά τηλεοπτικών μηνυμάτων με κεντρικό σύνθημα «Αγαπώ, προστατεύω και βιώνω το περιβάλλον». Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Πρέπει να κρατήσουμε την ελληνική φύση ζωντανή. Η φύση βιώνεται, δεν αποστηρώνεται. Μέσα στη φύση χωρούν όλοι. Σεβόμαστε τη φύση και τον εαυτό. Φίλε κυνηγέ, σε περίπτωση πυρκαγιάς ειδοποίησε άμεσα στο 199 την πυροσβεστική υπηρεσία. Μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Το δάσος είναι η ζωή μας. Φίλε κυνηγέ, δέξου πρόθυμα τον έλεγχο των θηροφυλάκων. Συνεργάσου και διευκόλυνε το έργο τους. Η τήρηση των νόμων και η σωστή διαχείριση συνιστούν την αειφορία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Φίλε κυνηγέ, μόνο μέσα από τους αναγνωρισμένους και συνεργαζόμενους με το ΙΠΚΑ κυνηγητικούς συλλόγους η συνδρομή σου πιάνει τόπο και τα χρήματά σου αξιοποιούνται. Φίλε κυνηγέ, ποτέ μην πυροβολείσαι αν δεν βλέπεις το στόχο. Ποτέ μην μεταφέρεις γεμάτο το όπλο σου. Γέμισε το όπλο σου μακριά από κατοικημένη περιοχή. Ποτέ μην πυροβολείς άσκοπα στον αέρα. Να φοράς πάντα το φωσφοριζέ πορτοκαλί γυλαίκο. Να θυμάσαι ότι τα άδεια όπλα σκοτώνουν. Κυνηγητική Ομοσπονδία Πελοποννήσου. Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της θηρηματοπανίδας αποτελεί τον βασικό στόχο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ταυτόχρονη προστασία του και την κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση των κυνηγών και μη. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της διαχείρισης, περιλαμβάνονται βελτιώσεις των βιοτόπων του κάθε θηράματος με κατάλληλες σπορές, καταγραφή των πληθυσμών της θηραματοπανίδας, λειτουργία εκτροφείων θηραμάτων στις ειδικές εγκαταστάσεις του εκτροφείου της Ομοσπονδίας, εκτός της εκτροφής των θηραμάτων, λαμβάνει χώρα και φιλοξενία αρπακτικών πτηνών που έχουν βρεθεί τραυματισμένα ή δηλητηριασμένα και τα οποία αποθεραπεύονται εκεί έπειτα από παροχή κατάλληλης κτηνιατρικής αγωγής πριν την απελευθερωσή τους στο φυσικό περιβάλλον. Εμπλουτισμοί βιοτόπων με θηρεματικά είδη τα οποία προέρχονται από το εκτροφείο κατά περίπτωση, σχεδιασμός και εκπόνηση τεχνικών έργων και θεσμικά μέτρα προστασίας. Σε σχέση με την προστασία του θηράματος, η αναγκαιότητα της αειφορικής προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος όθησε τις κυνηγετικές οργανώσεις το 1999 στην ίδρυση του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες, με τη συνεχή παρουσία τους στους κυνηγότοπους, στα καταφύγια άγριας ζωής και σε όλες τις περιοχές που χρήζουν προστασίας, διενεργούν ελέγχους, καταγγέλνουν κάθε παράνομη πράξη και επαγρυπνούν για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Επίσης, σε σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ενημέρωση των κυνηγών περιλαμβάνει φιλοθυραματικές, φιλοδασικές εκδηλώσεις, ενημερωτικά σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες, ενημερωτικά φυλάδια, κυνηγητικές εκπομπές και άρθρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα θα έλεγα και τα σποτάκια. Έχουν βέβαια όλα την ίδια μορφή, τον ίδιο χαρακτήρα, αλλά τα μηνύματα που περνάνε στον κόσμο, στους πολίτες, θα έλεγα ότι είναι σημαντικά και χρήσιμα. Κύριε Μαρκόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Ναι, ναι, με ακούτε. Ναι, ναι. Ναι, ναι κύριε. Ακούτε. Ναι, σας ακούω κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Είστε καλά καταρχήν. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πραγματικά θα έλεγα πρωτότυπα τα σποτάκια που έχετε δώσει στην δημοσιότητα για την διαφημιστική καμπάνια, τα οποία θέλουν να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφέστατα. Είναι πλέον γεγονός ότι η παιδεία για κάθε δράση
είναι το Α και το Ω. Το κλείνει λοιπόν ως μια νόμιμη και συμβατή με το περιβάλλον δραστηριότητα, διεθνώς αποδεκτή. Έχει κάποιες αρχές, κάποιους γραπτούς και άγραφους νόμους, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται απαραίτητα από όλους, έτσι ώστε και σαν δραστηριότητα να μην δημιουργεί πρόβλημα, αλλά και σεβόμενοι ο ένας τον άλλον από όλους τους χρήστες γης, να κυλά αρμονικά αυτή η συνύπαρξη μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο πραγματικά θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά και ορθολογικά, για να μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε μια εγγυημένη αεφορία. Θα σας διακόψω. Οφείλω να ομολογήσω, γιατί παρακολουθώ χρόνια τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις σας, ότι πραγματικά η Ομοσπονδία της Πελοποννήσου πρωτοπορεί σε αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, είναι θέμα που βάζει κανείς τον πίχη. Είναι αλήθεια ότι εμείς και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές εκεί που έπληξαν όλη την Πελοπόννησο, ιδιαίτερα δε την αγαπημένη μας Ιλία, δραστηριοποιηθήκαμε σε τομείς τέτοιους ώστε πραγματικά μέσα από τεκμηριωμένες θέσεις να δίνουμε εκείνο το στίγμα που θα πρέπει, όχι εκείνο που θα θέλαμε, αυτό όμως που πρέπει και μπορούμε. Γιατί κανείς δεν μπορούσε να πει θέλω να κυνηγάω παντού και ελεύθερα. Όχι βέβαια, θα κυνηγήσουμε όπως πρέπει, κάτω από τις νόμιμες διαδικασίες. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο όσον αφορά τη θύρα στην Ευρώπη και τους αυστηρότερους νόμους, έτσι. Η δημιουργία λοιπόν της Ομοσπονδιακής Θεροφυλακής το 1999 ήταν πράγματι μια κίνηση ώστε να καλύψουμε τις ενδεχόμενες και δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες της πολιτείας. Το να αυτοαστυνομεύεται κανείς είναι πατέντα η οποία έχει πάρει τα εύσχημα από όλη την Ευρώπη. Και δεν κρύβω ότι οι Έλληνες και οι μηνύσεις θα έχουν υποβληθεί από τους Ομοσπονδιακούς Θεροφύλακες, θα πρέπει όλοι να τους βοηθούμε στο έργο τους. Είναι περισσότερα από όσα έχει γίνει στην ελληνική κράτη από την εποχή του δημιουργίας του ελληνικού κράτους, από την εποχή του Καποδίστρια δηλαδή. Αυτό για τις κακές γλώσσες. Λοιπόν, πράγματι, λοιπόν, οι δράσεις είναι συγκεκριμένες. Η δημιουργία και η ανάπτυξη του εκτροπίου θεραμάτων που έχουμε εδώ στην Κρίνη είναι σε μια βάση συνεχώς και αυξανόμενη. Εμπλουτίστηκε εδώ και μια μονάδα εκτροπής της ορεινής τάδικας της Γκρέκα-Γκρέκα. Υπάρχουν και σύλλογοι στην περιοχή όπως η Αμαγάδα, που έχει ειδικό εκτροπείο λαγού και με κοινές προσπάθειες στην Ήπεθρο απελευθερώνονται κάτω από συνθήκες που προβλέπονται επιστημονικά. Και σε περιόδους που απαγορεύεται η θύρα για να μπορέσουν αυτά τα θυράματα να εγκληματιστούν και να αναπαραχθούν ενδεχομένως, αυτές οι απελευθερώσεις. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα επιστημονικό προσωπικό πλέον στην Ομοσπονδία έγκριτο και πολύ ενημερωμένο, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, ορνιθολόγους, δασοπόνους, οι οποίοι ασκούνται και αντλούνται καθημερινά σε εκείνα τα σημεία που θα πρέπει πραγματικά να αποτελέσουν το ενδιαφέρον μελέτης και έρευνας. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν καμιά φορά τριγύρω η μελέτη γίνεται στο πεδίο. Γι' αυτό και λέω ότι η Ελλάδα είναι μια μεγάλη βιομηχανία μελετητικών εταιριών. Έτσι, οι μελέτες λοιπόν πρέπει να γίνονται στο πεδίο, πρέπει να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να βλέπω μελέτες σαν αυτή που βλέπουμε στο περιφερειακό κόλπο τώρα εκεί, φτιαγμένες πίσω από τζαμαρίες και τα τραπέζια. Εάν δεν βλέπεις το πεδίο, αν δεν δεις τις πραγματικές ανάγκες του περιβάλλοντος του πεδίου, δυστυχώς δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε καμιά μορφή προστατευτικά μέτρα. Είναι αρκετά επικίνδυνο σπορ αυτό, κύριε Μαρκόπουλε, πάντως, και έχουν γίνει ατυχήματα στο παρελθόν. Οπότε οι Έλληνες και οι Νεγοί θα πρέπει να έχουν μέτρα και προφυλάξεις. Και ποια είναι αυτά, θα μας πείτε? Πολύ σωστά το θέσατε. Γι' αυτό άλλωστε ξέρετε να σας πω ότι ήδη εμείς φέτος στην Ομοσπονδία διανύμουμε δωρεάν σε όλους τους κυνηγούς, τα μέλη μας, 17.000 περίπου μέλη, δωρεάν ένα εκπαιδευτικό DVD. Στο οποίο πέρα από βασικές αρχές που έχουν κάνει με την ιδεολογία και τη διοντολογία, την κυνηγητική, έχουν αναφέρεται αυτό το DVD και σε σημαντικά θέματα ασφαλείας. Είπατε πριν, και δυστυχώς έτσι είναι, ότι πέρσι είχαμε αρκετά ατυχήματα, μάλιστα θανατηφόρα. Κυρίως το κυνήγι του αγριόχειρου. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αγριόχειρο, κανείς να τηρεί τα προβλεπόμενα. Ο νόμος λέει λοιπόν στο κυνήγι των εδαφοβίων θυραμάτων, στο κυνήγι του αγριόχειρου, του λαγού, της μπεκάτσας, της πέρδικας, του οπτίκη, είσαι υποχρεωμένος να φοράς φωσφοριζέ, πορτοκαλί ή λέγκο. Γιατί το λέει αυτό?
γιατί είσαι ορατός. Είσαι τιμήγας πρόσφατα. Δεν επηρεάζει πράγματι το θύραμα το οποίο κυνηγάς, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον συνάδελφό σου κυνηγό, είτε της παρέας, είτε να δει το κυνηγό, να σε αντιληφθεί εκέρος. Εκεί λοιπόν έχουν σημαντική ευθύνη οι αρχηγοί των ομάδων αυτών, ιδιαίτερα του κυνηγού του αλληλόχειρου, που θα πρέπει να αποπέμπουν και να μην δέχονται στις παρέες τους ανθρώπους που δεν τηρούν αυτή την βασική αρχή ασφαλείας. Είναι τραγικό να πηγαίνει κανείς και κυνηγεί και να γυρίσει στο σπίτι του με τέτοιες συνέπειες η παρέα και δυστυχώς το θύμα να είναι στον άλλο. Ναι, πηγαίνει για διασκέδαση ο άλλος και είναι ό,τι το πιο οδυνηρό να επιστρέφει, να επιστρέφουν λιγότεροι μάλλον από αυτούς που είχαν πάει να διασκεδάσουν. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πέρα από το DVD, σκέφτεστε να κάνετε κάποια σεμινάρια ενημέρωση των κυνηγών πάνω σε αυτό το θέμα? Έχει ήδη αποφασιστεί, απλά είναι μια δύσκολη διαδικασία, στις έδρες κάθε νομού, στις πρωτεύουσες των νομών, να υπάρχει μια σειρά από μορφωτικά σεμινάρια, στα οποία θα υπάρχουν και νομικοί, θα υπάρχουν και πραγματογνώμονες, θα υπάρχουν και ειδικοί οπλουργοί και επιστημονικό προσωπικό και κυνηγοί έμπειροι, ώστε πράγματι να πούμε ότι από τη μεριά μας, παιδί μου, ανθρωπίνως στρατό τι μπορούσαμε, ώστε να γίνουν κοινωνία αυτών των θεμάτων τα μέλη μας και να αποφύγουμε ενδεχομένως δυσάρεστες καταστάσεις στο μέλλον. Θεωρώ ότι αυτά τα σεμινάρια, αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να επιδοτούνται και από την πολιτεία. Σας πληροφορώ ότι η πολιτεία δεν επιδοτεί ούτε με ένα σέντ καμία της προστάσεις μας. Ούτε με ένα σέντ. Η ομοσπονδική θεραπευτική καλύπτεται αποκλειστικά από τις συνδρομές των κυνηγών. Οι αγοράς των τζιπ περιπολικών που είναι 60 στην προπόνηση καλύπτονται από τους κυνηγούς και τη συνδρομή τους. Οι μισθοί των θεραπευτικών, οι εξοπλισμοί τους, ο ροφισμός τους, οι ασφαλιστικές φορές τους καλύπτονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των θεραπευτικών. Τα εκτροφία μας και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την παρέμβασή μας, η θετική και παραγωγική παρέμβαση προς το περιβάλλον καλύπτονται μόνο και μόνο από τις συνδρομές. Μηδενική είναι η οικονομική συνδρομή της πολιτείας, να μην επεκταθώ και στα υπόλοιπα, αλλά είναι πράγματι μηδενική όσον αφορά την υποστήριξη, την οικονομική υποστήριξη αυτών των δράσεων. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία, την πράγματι ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Να σας συγχαρούμε και πάλι για την πρωτοβουλία που πήρατε να ξεκινήσετε αυτή την διαφημιστική καμπάνια, γιατί πραγματικά το κυνήγι είναι ένα όμορφο σπορ, είναι διασκέδαση για όλους μας. Εγώ προσωπικά να σας πω ότι δεν είμαι κυνηγός, αλλά είμαι από αυτούς που μου αρέσει να γεύομαι τα εδέσματα του κυνηγιού. Άρα αυτό που μένει να δώσουμε ένα ραντεβού στον πύργο για μια ζωντανή εκπομπή και στη συνέχεια... Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά και εσείς. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Και μετά την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Μαρκόπουλο, κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε σε ένα αφιέρωμα που θα έχει που θα έχουμε σε κάθε εκπομπή. Ήταν μια ιδέα της Πατρίτσιας, αυτά τα αφιερώματα. Πατρίτσια, ρίξε το λόγο, να μας πεις περισσότερα. Το είχαμε πει και χθες, το προλογίσαμε αυτό, δυστυχώς δεν καταφέραμε να το δείξουμε. Θα έχουμε σχεδόν καθημερινά πολύ ωραία αφιερώματα σε μεγάλες και σπουδαίες προσωπικότητες. Σήμερα, όπως είπαμε και χθες, έχουμε ένα μοναδικό βίντεο για τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, που από πολλούς θεωρείται ο σημαντικότερος επιστήμονας του 20ου αιώνα. Όπως λέμε, το μυαλό όλων των εποχών. Λοιπόν, ας παρακολουθήσουμε το βίντεο και στη συνέχεια να το σχολιάσουμε. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου του 1879 στην πόλη Ούλμ της Νότιας Γερμανίας. Οι γονείς του μετακόμισαν για επαγγελματικούς λόγους στο Μόναχο, όπου έμενε ένας αδερφός του πατέρα του, μηχανικός, και από εκεί σύντομα στο Μιλάνο για καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Ο μικρός Αλβέρτος έμενε οικότροφος στο σχολείο του Μονάχου. Στα 15 χρόνια του σταμάτησε το σχολείο, παραιτήθηκε από τη γερμανική υπηκότητα, διέκοψε κάθε σχέση με την εβραϊκή κοινότητα και αναχώρησε στο Μιλάνο για να συναντήσει τους γονείς του. Μετά από 1-2 χρόνια απραξίας, σκέφτηκε να δώσει εξετάσεις στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης ως αυτοδίδακτος χωρίς απολυτήριο λυκείου. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε και κάποιος καθηγητής του συνέστησε να παρακολουθήσει μαθήματα λυκείου στο Άρου. Εκεί παρακολούθησε στα έτη 1895-1896 την τρίτη και τέταρτη τάξη για μαθητές 18 και 19 ετών.
τελικά μετά την ολοκλήρωση των σχολικών μαθημάτων, γράφτηκε ο Ινστάιν το 1896 στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης για να σπουδάσει εκπαιδευτικός τεχνικής επαγγελματικής σχολής με φυσικομαθηματική κατεύθυνση. Μετά από την αποφύτισή του το 1900, πήρε την ελβετική υπηκότητα, δούλεψε για 2 μήνες ως καθηγητής μαθηματικών και το 1902 προσλήφθηκε ως εξεταστής στο Ελβετικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών στη Βέρνη. Το 1905 δημοσίευσε μια εργασία με τίτλο «Μια υπόθεση για τα κβάντα του φωτός» και τυπικά για αυτή την εργασία του έλαβε μετά από 16 χρόνια το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Και πάλι το έτος 1905 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Με αυτή την εργασία διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει απόλυτος χώρος και χρόνος, αλλά όλα εξαρτώνται από τον εκάστοτε παρατηρητή. Και αυτή ακριβώς η εργασία του τον έκανε διάσημο σε όλο τον επιστημονικό κόσμο. Το 1933, όταν οι Ναζί είχαν ήδη εκλεγεί στην κυβέρνηση της Γερμανίας, άρχισαν να συκοφατούν τον Αϊνστάιν ως πράκτορα των Αμερικανών και των Αγγλογάλων, ενοχλημένοι από το γεγονός ότι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της γερμανικής επιστήμης φαινόταν εκείνη την εποχή ένας Εβραίος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει ο μεγάλος ερευνητής από την Γερμανική Ακαδημία Επιστημών, στην οποία είχαν κυριαρχήσει όπως συμβαίνει πάντα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα μετριότητες και αναρχητές. Εγκατέλειψε επίσης τη Γερμανία, αυτή τη φορά οριστικά, με προορισμό την Αμερική. Το 1940 πολιτικογραφήθηκε Αμερικανός. Με την εγκατάσταση του Άινστάιν στο Πρίνστον, άρχιζε μια νέα περίοδος της ζωής του. Ο Άινστάιν πίστηκε από συναδέλφους του επιστήμονες να συμβάλλει στον αγώνα για την κατασκευή της βόμβας, φοβούμενος ότι οι Ναζί θα κηρύβαν όλο τον πολιτικό κόσμο αν προλάβαιναν αυτοί να αποκτήσουν το καταστροφικό όπλο. Για τον σκοπό αυτό έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο Ρούσβελτ και του παρουσίαζε τις δυνατότητες ατομικής βόμβας και τους κινδύνους που δημιουργούσε η κατοχή της. Ανήσυχος όμως, πριν να ρίξουν οι Αμερικανοί την ατομική βόμβα, έστειλε άλλο ένα γράμμα στον Ρούσβελτ, ζητώντας του να μην τη ρίξει και προειδοποιώντας δημόσια για τους κινδύνους που έρχονται για την ανθρωπότητα. Τελικά, οι φόβοι της επιστημονικής κοινότητας για κατάχρηση επαληθεύτηκαν από την αντίθετη πλευρά, αφού η ατομική βόμβα που κατασκευάστηκε υπό τη διεύθυνση του Οπενχάιμερ χρησιμοποιήθηκε από τη ΣΥΠΑ εναντίον της Ιαπωνίας μετά την ουσιαστική λήξη του πολέμου. Η περίπτωση όμως του Αϊνστάιν είναι ξεχωριστή και άξια μίμησης για τους σημερινούς επιστήμονες. Συμμετείχε σε διεθνή φόρουμ για την ειρήνη, για μια παγκόσμια κυβέρνηση, τον αντιμιλιταρισμό, την ελευθερία των λαών, αλλά και την ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους χωρίς να είναι φανατικός Εβραίος. Όταν το 1952 του πρόσφερα την Προεδρία του κράτους του Ισραήλ, αρνήθηκε λέγοντας: «Οι εξισώσεις για μένα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η πολιτική είναι για το παρόν, οι εξισώσεις είναι για την αιωνιότητα». Είτε Γερμανός στην καταγωγή και Εβραίος, αλλά δεν ένιωθε ούτε Γερμανός εξαιτίας του μιλιταριστικού του πνεύματος, αλλά ούτε και φανατικός Εβραίος, εξαιτίας της άρνησής του να πιστέψει στην εικόνα του Θεού, όπως τον περιέγραφαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αρνούμενος σαφώς τον αθεισμό, ο Αϊνστάιν διατύπωνε μια πίστη στο Θεό του Σπινόζα, που αποκαλύπτει τον εαυτό του στην αρμονία του όλων όσων υπάρχουν στον κόσμο. Το 1903 παντρεύτηκε τη συμφίτριά του Μίλεβα Μάριτς, με την οποία απέκτησε 2 παιδιά, τον Hans Albert και τον Edward, ενώ είχε αποκτήσει με την ίδια και μια κόρη, τη Λίζερ, όπου η τύχη της αγνοείται. Το 1919, μετά το διαζύγιο του με τη Μίλεβα, παντρεύτηκε την ξαδέλφη του Έλσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Albert Einstein είχε υποσχεθεί στην πρώτη σύζυγό του, Μίλεβα Μάριτς, ότι αν του έδινε το διαζύγιο θα της έδινε τα χρήματα που θα εξασφάλιζε από το βραβείο Νόμπελ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αυτήν και για την ανατροφή των παιδιών τους. Εκτός από την αγάπη του για τη φυσική, αγαπούσε επίσης και τη μουσική, καθώς έπαιζε βιολί. Απεβίωσε στο Princeton του New Jersey στις 18 Απριλίου του 1955. Όντως πολύ ενδιαφέρον το βίντεο που παρακολουθήσαμε για την ζωή και το έργο του Αϊνστάιν. Πατρίτσια. Ναι, όντως είναι ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 20ου αιώνα. Αυτός είναι που ανέπτυξε ουσιαστικά τη θεωρία της σχετικότητας όσον αφορά το χώρο και το χρόνο. Θα έχουμε και στη συνέχεια διάφορα ρεπορτάζ και βίντεο με διάφορες μεγάλες προσωπικότητες. Θα δούμε αύριο, δεν σας λέω ακόμα ποιο θα είναι το πρόσωπο. Θα το δείτε αύριο, έκπληξη. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν όμως να επανέλθουμε στα δικά μας και στην σημερινή πραγματικότητα. Όπως θα έχετε αντιληφθεί, η ΙΟΡΤ έχει ξεκινήσει φέτος μια καινούργια εκπομπή, η οποία ονομάζεται «Τριτανικό στοίχημα». Την παρουσιάζει και την επιμελείται ο κύριος Θοδωρής Κόρδας, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, ο οποίος όμως έχει την δυνατότητα να προσεγγίζει τα αποτελέσματα των αγώνων, είτε αυτά είναι πρωταθλήματος, ελληνικού πρωταθλήματος, είτε ξένων.
τις προγνώσεις σας για το τι... Τι θα δούμε απόψε το βράδυ, τι αγώνες και τι στοιχήματα έχουμε. Πολύ ευχαρίστως. Να πω ότι Τρίτη, σήμερα, Τετάρτη, αύριο και την Πέμπτη υπάρχει μια ποδοσφαιρική πανδεσία σε ολόκληρη την Ευρώπη με κορυφαία συλλογική διοργάνωση το Champions League σήμερα και αύριο και την Πέμπτη το Europa League με την εκπροσώπηση της Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά και στο Champions League τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται αύριο στο Μάλμε της Σουηδίας. Να ξεκινήσουμε με τα σημερινά. Τα σημερινά, έτσι. Να τα πάρουμε με χρονολογική σειρά. Για σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο παιχνίδια. Στον κωδικό 103 έχουμε το παιχνίδι Manchester City Roma. Η City δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά στο πρωτάθλημα. Έχει απώλειες σε ποδοσφαιρικό υλικό, σε έψιπο δυναμικό θα έλεγα αυτό τον καιρό. Η Ρώμα έχει κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα και στο πρωτάθλημα Ιταλίας με την ενίσχυση παικτών που αποκτήθηκαν από τον Ολυμπιακό, το Μανολά, το Χολέμπα, τον Τωροσίδη πέρυσι, πηγαίνει εντυπωσιακά και στην Ιταλία και στο Champions League. Την προηγούμενη πριν από 15 μέρες κέρδισε, διέλυσε μάλλον θα έλεγα Τζέσεκα Μόσχας με 5-1. Δεν έχει όμως καλή παράδοση στην Αγγλία γενικά όσον αφορά να φέρει ένα διπλό. Έχει φέρει μερικά χ, συνήθως κάνει, αλλά επειδή οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, δεν θα πάμε στο διπλό που το θεωρούμε πολύ τραβηγμένο. Θα προτείνουμε το σημείο χ στο παιχνίδι Manchester City Roma με απόδοση 3.75. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη απόδοση. Είναι πολύ καλή η απόδοση του. Και αν κάποιος, και εδώ να πω και κάτι, ότι επειδή όλα αυτά τα παιχνίδια του Champions League μας δίνονται και μονά, αν κάποιος βλέπει ένα παιχνίδι, μπορεί να το παίξει μόνο του. Μάλιστα. Μπορεί το Χ2, νομίζω, διπλή ευκαιρία της Ρώμα, πρέπει να δίνει γύρω στο 2-10. Για πάμε στο επόμενο. Το επόμενο παιχνίδι είναι ο κωδικός 107 στην Ουκρανία, το παιχνίδι Σαχτάρ Ντόνετς με την Πόρτο. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Σαχτάρ δεν παίζει στο γήπεδό της. Λόγω των προβλημάτων του πολέμου εκεί, παίζει στην πόλη Λβίβ. Έχει αμυντικά κενά, της λείπουν δηλαδή παίκτες βασικοί στην άμυνα. Η Πόρτο έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα νικώντας την Πάτερ Μπορίσοφ με 6-0. Νομίζω ότι το σημείο χ σε αυτό το παιχνίδι μου πηγαίνει έτσι πάρα πολύ. Δεν θα πάω με το διπλό, θα πάω με το χ Σαχτάρ Πόρτο, το οποίο πληρώνει 3.25. Πολύ καλή απόδοση. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι τα σημερινά. Να προχωρήσουμε και στα αυριανά. Ξεκινώντας. Αλλά με σειρά όπως είναι στο κουμπί. Θα το αφήσουμε στο τέλος τον Ολυμπιακό λόγω έτσι και τη συμπάθεια που έχετε προς την εβδομάδα. Ναι, δεν μπορούμε να συγκρύψουμε Ολυμπιακή γάρη. Τι να κάνουμε. Για πάμε. Στον κωδικό 145 έχουμε το παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα πούμε ότι δεν είναι η ομάδα η καλή, η περσινή. Έχει απώλειες ποδοσφαιριστών, περνάει στην αρχή μία αγωνιστική κρίση, παρόλο που κέρδισε το Σάββατο τη Σεβίλη με 4-0, έχασε από τον Ολυμπιακό την πρώτη αγωνιστική με 3-2 στο στάδιο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η Γιουβέντους πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχει σε μεγάλη φόρμα τον Κάρλος Τέβες, ο οποίος σκοράρει ανελιπώς. Νομίζω όμως ότι θα γίνει ένα σφιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες και αν θέλετε να κάνω και μία πρόβλεψη για το σκορ, το 0-0 ή το 1-1 κατ' εμέ είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Προτείνω...
πράγματα. Κύριε Κόρδα, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Θα καθιερώσουμε σε κάθε παραμονέ της Champions League την συζήτησή μας αυτή. Με μεγάλη χαρά την πρόσκλησή σας. Και από τα σαλόνια του Champions League να έρθουμε στα τοπικά αλόνια. Για να χρησιμοποιήσω και την έτσι διάλεκτο του κυρίου Γιώργου Αστέρη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Πριν πούμε στις ερωτήσεις σας, θα πω το εξής. Καταρχήν, η ΟΤ παίζει Champions League με ένα αστέρι που έχετε δίπλα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Πατρίτσια, νούμερο ένα. Μάλιστα. Δεν θα παίξει στοίχημα. Τέτοιο το στοίχημα είναι η Πατρίτσια για την Ολυμπιακή. Είστε χύμαρος, κύριε Αστέρη. Είστε χύμαρος. Χύμαρος, κόριτσι μου, τι χύμαρος. Από χτες περιμένω να τα πω όλα αυτά τα πράγματα. Γιώργο. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Ευθύνεται σε αυτό λίγο ο κύριος Κόρδας, ο οποίος ήταν, θα έλεγα, πολύ γλαφυρός και αναλυτικός για τους αγώνες. Όμως λοιπόν, κάποια άλλη στιγμή θα του κλέψουμε εμείς χρόνο από τη δική του ίσως εκπομπή. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μας έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα φίλοι τηλεθεατές, φίλαθλοι του Πανιλιακού, τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Πανιλιακό. Οι τελευταίες εξελίξεις του Πανιλιακού είναι ότι ο Παππούς, ο λεγόμενος πρόεδρος της ΠΑΕ Πανιλιακός Σάκης Χριστόπουλος, έκανε βόλτες σήμερα στον πύργο της Ηλίας, τον οποίο τον είδα μαζί με τον κύριο Ιφαντή. Απλώς παρακολουθούσα να δω τι κάνουνε. Μπαίνανε σε τράπεζες, πηγαίνανε από εδώ, πηγαίνανε από εκεί. Θεωρώ ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν, αλλά αν δεν πέσει το χρήμα, αγαπητοί μου, εκεί στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, δεν υπάρχει φως. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι παίκτες δεν έχουν στέγη να κοιμηθούν, ότι τους έδιωξαν και από το εστιατόριο που ήταν, που πήγαιναν και διπλούσαν ή γευμάτιζαν. Κύριε Αγγελόπουλε, αφήστε με να τα πω εγώ έτσι, χύμαρος. Είχαμε νωρίτερα το προπό εκεί πέρα όλα αυτά τα στοιχήματα. Ποιος να πάει, ποιος παίρνεις έναν υπάλληλο, τον νοικιάζεις. Τον αγοράζεις και του λες φεύγω το σπίτι. Είναι δυνατόν να στέλνεις από το φελιστή να νοικιάσει το σπίτι. Πού γίνανε αυτά μόνο στον πύργο της Ηλίας. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις για φαγητό και να μην σου δίνουν ένα πιάτο φαΐ. Από λαιμοσύνη θα σου το δώσουν. Αλλά από συνήθεια όμως για να επιβιώνουν κάποιοι παράγοντες που δεν έχουν τον ίδιο μοίρα. Δεν θέλουνε ρε παιδί μου. Και εγώ στο σπίτι μου να μου πει κάποιος να τους κάνω ένα τραπέζι. Μέχρι ένα τραπέζι. Την επόμενη τι θα γίνει. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι άπαξ οι πηδιώτες δεν ξυπνήσουν, συγγνώμη, είναι απόγευμα. Και το λέω μόνο το θάρρος, δεν ξυπνήσουν, να πω την ομάδα στα χέρια τους, υπάρχουν λεφτάδες. Ναι, μεν το κάνουν το πόδεμα, αλλά όταν θέλουν και λένε πανηλιακάρα, να αρχίσουν να βάζουν και κανένα πραγκάκι. Όσο αφήνουν την ομάδα σε αυτά τα ιταλικά χέρια, στα χέρια της ΕΟ και με τους περιφερόμενους παράγοντες εδώ στον πύργο της Ηλίας, δεν υπάρχει τύχη για τον Πανηλιακό. Συγγνώμη. Αυτό έχετε δίκιο κύριε Αστερή, μισό λεπτό, έχετε δίκιο. Αυτό όμως είναι μια ευχή. Μια ευχή που την κάνουμε όλοι. Σήμερα τι συμβαίνει. Σήμερα τίποτα. Υπάρχει μια αλοχή και να το πω έτσι και χαριτολογώντας να το πω ότι ίσως επανέλθουμε στο περσινό αρχικό σχήμα που ο μεγαλομέταρχος που λέγεται, να μην πω όνομα, ή Πινιώτης ή Πουρουτήσιος βάζει το χέρι στην τσέπη να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους, διότι ο Πινιώτης αν δεν κάνει κάποια κίνηση, κύριε Αργυρόπουλε, και όμως η Πατρίτσια, θα χάσει και αυτό στα λεφτά του. Άρα αυτός μπαίνει στο παιχνίδι για τελευταία προσπάθεια. Ίσως αυτό που λέτε να έχει σχέση και με την εμφάνιση του κυρίου Χριστόπουλου στον πύργο σήμερα. Ο κύριος Χριστόπουλος είναι μέρος στον πύργο. Κρύβεται όμως, κύριε Αργυρόπουλε. Κρύβεται, το παρακολουθούμε. Μάλιστα. Κύριε Αστερή, δηλαδή, ο Πανιλιακός έχει συνεχίσει προπονήσεις. Σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα, Υπέφτε. Συγγνώμη, Πατρίτσια, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν έχουν, μην παρεξηγηθώ, ρούχα προπονήσεις, γιατί στο τέλος θα βγουν με τα ζυπάκια του για προπονήση, Πατρίτσια. Ναι. Δεν έχουν και ρούχα για προπονήση. Κατάλαβα. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, είναι στάσιμα, τελείως. Γιώργο, στην εκπομπή σου υποθέτω ότι θα πεις πολύ περισσότερα.
Εμείς... Έχουμε και τέσσερις γλυκούς που θα κάνουν προπόνηση με τα ζυπάκια τους, κύριε Αργυρόπουλε. Καταλαβαίνετε, μην τα εμφανίσουμε αυτά γιατί θα έχουμε πρόβλημα στον πύργο. Είναι που μας θλίβει το γεγονός αυτό για τον Πανιακό, όντως, κύριε Αστερία. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε άλλο νεότερο έχεις, προφανώς θα το πεις στο Δελτίο Ειδήσεων το βράδυ, στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ράνια Τζαβάρα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλές εκπομπές. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και για το τέλος της εκπομπής έχουμε επιλέξει κάποια θέματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την περιοχή μας, αλλά γενικότερα με τον πλανήτη, γενικότερα με τον κόσμο. Πάντα ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί από εκεί πολλές φορές εξαρτάται η ζωή όλων μας, ακόμη και για θέματα της καθημερινότητας. Σήμερα λοιπόν έχουμε επιλέξει τρία θέματα από το Ευρωκοινοβούλιο. Το ένα αφορά την εξάπλωση του ιού έμπολα, το άλλο αφορά το μονοπόλιο της Google και πώς και ποιο είναι το ψηφιακό μέλλον όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλο τον κόσμο, και το τρίτο είναι κάποιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τη μείωση της ανεργίας στους νέους. Να δούμε το βίντεο. The Ebola outbreak has killed 2,000 across West Africa, and the WHO is warning that 20,000 more could die. Europe has pledged 150 million euros to countries worst affected, but there are calls to do more. The UN is calling for millions more funding, and US President Barack Obama is set to ramp up US aid efforts by sending a host of medical professionals. Die Krankheit selbst ist schon eine Katastrophe, aber das, was jetzt noch kommen wird, Ernteausfälle, die Ernten können nicht eingeholt werden, weil in diesen Staaten eigentlich das gesamte Staatensystem zusammengebrochen ist, nicht nur die Gesundheitssysteme, sondern Nahrungsmittelproduktion durch Erkrankungen, die Leute fliehen, die haben Angst. Insofern wird ja noch eine Riesenlawine auf uns zukommen. In order to stimulate the economy, we have to go digital. The internet can provide a more open and versatile platform for innovation and business, and give those with monopolies like Google a run for their money. But some have questions for the EU Commissioner's designate, tasked with Europe's digital future. There is some cause for concern. For example, the Commissioner Ansip was in 2012 a fervent supporter of the anti-counterfeiting trade agreement that was really going to hurt internet freedoms, and people all over Europe were protesting against that. So this is definitely something we're going to bring up in the questioning of the Commissioners to see if they are actually willing to now modernize copyright. The 6 billion European Youth Initiative, which aims to help EU countries combat youth unemployment, kicked off at the beginning of this year. At the plenary, the Council and Commission will present their thoughts on how it's going. The Youth Unemployment Initiative, the Youth Guarantee, can be a big part of the solution if there is a general restart of growth and a new economic policy of EU. But with growth stagnating and deflation circling Europe, how much can be put into key programs to kickstart the economy will have to be seen. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι όση ώρα ήμασταν ζωντανά, έγινε στις 16:56 σεισμός και συγκεκριμένα 3,4 ρίχτερ, 5 χιλιόμετρα ανατολικά βόρεια και βορειοανατολικά της Αμαλιάδας. Η ενημέρωση από το Πατρίς Νιούς, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Βεβαίως, Πατρίτσια, πώς να μην έχουμε σεισμό σήμερα, όταν μνημόνευσες προηγουμένως τον Ρίχτερ, ο οποίος πέθανε σήμερα. Λοιπόν, οι συμπτώσεις μερικές φορές, λοιπόν, είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε αισίως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Δεν ξέρουμε αν σας ικανοποιήσαμε ή αν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας. Εμείς πάντως να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε, που δεν κοιμηθήκατε αυτό το δίωρο και μείνατε μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη.
Βεβαίως να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές της εκπομπής και τους καλεσμένους βεβαίως, όλους όσους βρίσκονται πίσω από τις κάμερες και τους τεχνικούς μας, οι οποίοι πραγματικά κάνουν έναν δύσκολο καθημερινό αγώνα για να βγούμε στον αέρα. Και βεβαίως, Πατρίτσια, να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που μας δίνουν, μας εκτενίζουν. Σήμερα είμαι πάρα πολύ όμορφη, πρέπει να μου το γράψετε αυτό. Λοιπόν, έχουμε τα καταστήματα Εστάντερ, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στην Κυλίνη, νομίζω να θυμάμαι καλά το κατάστημα, και επίσης στα μαλλιά μου τα επιμελείται το Style Icon Harris, το κομμωτήριο εδώ στον Πύργο. Και σας ευχαριστούμε πολύ, επίσης και τον ντύσιμο του κ. Αργυρόπουλου, είναι από τα καταστήματα Εστάντερ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό βράδυ. Καλό μεσημέρι.